Νέους στόχους για διεκδικήσεις θέτει το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία Υπήρου Βορείων Ιωνίων Ίσων στα Ιωάννινα, το οποίο εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση της 14ης Σεπτεμβρίου. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος Σωτήρης Κατσαρός και ο Αντιπρόεδρος Σπύρος Ζουμπουλίδης. Την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος, όπως ανέφερε και ο νεοεκλεγής Πρόεδρος, ευχήθηκε στα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλή επιτυχία στο έργο του σε μια εποχή πολύ δύσκολη λόγω της καταναλωτικής και ενεργειακής κρίσης αλλά και πολλών άλλων προβλημάτων. Ανάμεσα στα θέματα που θα διεκδικήσουν λύσεις στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα θέματα επέκτασης του προσωπικού βοηθού, τα επιδόματα αλλά και τα προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία, ενώ στις προτεραιότητές τους είναι η απασχόληση ταξιούχων αμαία. Τέλος, αναφορικά με την υγεία, τομέας πολύ σημαντικός για τα άτομα με αναπηρία λόγω της υποβάθμισης του, αναμένεται να αποτελέσει προτεραιότητα καθώς η βελτίωση των παροχών υγείας είναι θέμα σοβαρό και επιβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Μετά την εκλογική διαδικασία που έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2024, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Υπήρου και Βορείων Ιωνίων Ίσων. Η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2024. Μετά το πέρας των εργασιών, μας έκανε την τιμή να παρευρίσκεται μαζί μας ο Πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό και την αμέριστη συμπαράστασή του προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ΕΣΑΜΕΑ και ο Πρόεδρος Ιωάννης Βαρδακαστάνης θα είναι οι συμπαραστάτες μας στο έργο το οποίο αναλαμβάνομαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή που μου έκανε να με προτείνει ως Πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Υπήρου και Βορείων Ιωνίων Νήσων και θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις τους. Επίσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα την Πρόεδρο, τη Μαρία τη Σκανδάλη, για το έργο το οποίο έχει επιτελέσει όλα τα προηγούμενα 14 χρόνια που ήταν Πρόεδρος. Η εμπειρία της για εμάς και θα είναι οδηγός και συμπαραστάτης στο έργο το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα μας παραδώσει. Ως σκοπός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διεκδικήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα και ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους. Θέλουμε μαζί μας τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, την περιφέρεια, τους δήμους και γενικότερα όλον τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι ώστε όλοι μαζί να εργαστούμε και να σχεδιάσουμε τις ανάγκες για τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους, σε ό,τι αφορά την κινητικότητα και την προσβασιμότητα. Σίγουρα ο αγώνας μας είναι άνεος, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να διεκδικούμε. Διεκδικούσαν οι προηγούμενοι, θα διεκδικήσουμε και εμείς με καινούργιες δυνάμεις οτιδήποτε σας ανέφερε ο Πρόεδρος γρηγορότερα και ενδεχομένως και σε μεγαλύτερο βαθμό θα βγάλουμε τη δύναμή μας έξω. Θέλουμε σίγουρα συμπαράσταση από όλους τους δημόσιους φορείς. Θέλουμε σίγουρα συμπαράσταση από όλα τα μέσα επικοινωνίας, τηλεόραση, εφημερίδες και ό,τι άλλο μπορεί να διεκπεραιώσει το αίτημά μας, το κίνημά μας. Σίγουρα έχουμε δυνατότητες, έχουμε δύναμη και
θα προχωρήσουμε σε αυτό το σύστημα. Εγώ από την πλευρά τη δικά μου, επειδή αντιπροσωπεύω παιδιά που δεν μπορούν να σκεφτούν, παιδιά που δεν μπορούν να δράσουν μόνα τους, έχω περισσότερες ευθύνες απέναντι σε αυτό το θέμα. Και εκείνο το οποίο σκεπτόμαστε και θέλουμε να αναδείξουμε και θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αίσιο τέλος, είναι μετά το θάνατο το δικό μας τι γίνεται για τη μόνιμη διαβίωση των παιδιών αυτών, των παιδιών μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα, τουλάχιστον από την πλευρά της Άρτας, επειδή δεν υπάρχει τίποτα που να εκπροσωπεί το θέμα αυτό, δεν υπάρχει μία διενεκτέρευση, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε φτάσει στο θέμα, έχουμε υποβάλει πλέον στην περιφέρεια ένα αίτημα για να κάνουμε μία μόνιμη δομή στην Άρτα. Ελπίζω το αίτημα αυτό να σας ακουστεί με θετικά, με θετικό πρόσημο, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ικανοποιήσουμε την τεράστια ανάγκη αυτή που υπάρχει στο νομό για κάποια διαβίωση.